μνημείων. Επανέρχεται με δηλώσεις της η Όλγα Μπαλαγκιά σχετικά με το ταφικό μνημείο στην Αμφίπολη. Η καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας επιμένει στην αρχική της άποψη ότι ο τάφος είναι ρωμαϊκός, δίνει όμως ταυτόχρονα κάποιες διευκρινήσεις. Εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το μνημείο αυτό έγινε από Έλληνες καλλιτέχνες και Έλληνες τεχνίτες. Επειδή είπα ότι είναι ρωμαϊκής εποχής, πολλοί κόσμος νομίζει ότι το αποδίδω σε Ρωμαίους καλλιτέχνες. Φυσικά δεν είναι έτσι. Το αποδίδω σε ρωμαϊκή χρηματοδότηση, όχι όμως σε Ρωμαίους. Η καθηγήτρια λέει ξεκάθαρα πως έχει αντίθετη άποψη και στη χρονολόγηση του μνημείου. Φυσικά κανένας από τους συναδέλφους μου δεν έχει πάει στην Αμφίπολη διότι δεν είναι προσβάσιμη. Έκανα εγώ μία υπόθεση εντελώς αθώη, η οποία δυστυχώς δημιούργησε ένα μεγάλο θέμα για το οποίο εγώ απορώ. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τέτοια αναστάτωση. Το μνημείο εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σπουδαίο και εξακολουθεί να είναι ελληνικό, ελληνικής κατασκευής. Απλώς διαφωνώ για τη χρονολόγηση. Το ενδιαφέρον για την Αμφίπολη εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Κάντε το όπως η Ιταλία επισημαίνει το ειδησιογραφικό πρακτορείο Bloomberg που αναφέρει πως η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιταλίας που μεγάλες εταιρείες διακηρύσουν ότι θέλουν να στηρίξουν την εθνική προσπάθεια λόγω των φοροαπαλλαγών. Αποκατάσταση φοντά αναντιτρέβει, κόστος 2,8 εκατομμύρια ευρώ, προσφορά Fendi. Συντήρηση κολοσσέου, κόστος 25 εκατομμυρίων ευρώ, προσφορά Tod's. Αποκατάσταση πιάτσα της Σπάνια, κόστος 1,5 εκατομμύρια ευρώ, προσφορά του οίκου Μπούλγαρη. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο, μεταξύ άλλων, αναφέρει: έπειτα από 6 χρόνια λιτότητας και σφίξιμο του ζωνιαριού, η Ελλάδα αναδύθηκε από τον τύμβο της Αμφίπολης και τουλάχιστον επανέφερε τα θέματα του πολιτισμού στην καθημερινή ατζέντα. Τη στιγμή που όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα ότι κρύβεται πίσω από την τέταρτη είσοδο που έχει βρεθεί στο ταφικό μνημείο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν πως ο τέταρτος θάλαμος είναι υπόγειος, οι εικασίες πολλαπλασιάζονται και το ενδεχόμενο για το αν τελικά ο τάφος έχει ή δεν έχει συλληφθεί να παραμένει ανοιχτό. Εδώ υπάρχει βεβαίως μία επέμβαση από ανθρώπινο χέρι και οι τρύπες που βλέπουμε στους τοίχους που είναι πάνω από τις πόρτες και αυτές δείχνουν ότι υπάρχουν την βορύχη. Επίσημες ανακοινώσεις για την πορεία των ανασκαφών στην Αμφίπολη θα γίνουν την Παρασκευή.